4.000 μετακινήσεις από τα νησιά στο εσωτερικό. Στοιχείο, και παίρνω μόνο τοιχείο, γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δομή μπορεί να έχει χωρητικότητα περίπου 1.000 άτομα. Και αυτή τη στιγμή έχει 5.000 άτομα. Με βάση λοιπόν το σχέδιο το δικό σας, το Νοέμβριο, αν δεν έρθει κανένας πρόσφυγας και μετανάστης στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα λυθεί μόνο το πρόβλημα της Χίου. Όλα τα υπόλοιπα νησιά θα είναι φορτωμένα. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα έρθουν και άλλοι. Κατά συνέπεια, πώς μπορεί να αποβεί αυτό το σχέδιο? Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Και αυτό είναι που προκαλεί, δεν γεννά, αλλά προκαλεί και αντιδράσεις έτοιμων ανθρώπων πολλές φορές. Και ένα ερώτημα άλλο είναι, τι θα κάνετε όταν σας λένε όχι τοπικές κοινωνίες? Δηλαδή, όταν πηγαίνετε στα χωριά όπως τα βλέπαμε νωρίτερα και σας λέγανε όχι, εμείς δεν τους θέλουμε, εκεί πώς θα απαντήσετε? Παρακαλώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, αυτό που σας είπα, το 1% πριν, η επιβάρυνση είναι μεμονωμένη. Αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με υποδομές, με υπηρεσίες, με προσωπικό, θα τις αντιμετωπίσουμε. Αντιδράσεις ότι απλά δεν τον θέλω, δεν είναι αποδεκτές. Όσον αφορά το άλλο ζήτημα, περιμένετε να δείτε την αποσυμφόρηση να αποδίδει. Περιμένετε να δείτε τα κλειστά προγραμματοσιακά κέντρα για να δείτε πώς θα είναι οι δομές αυτές του χρόνου τέτοιο καιρό και μετά θα μας. Σε ένα χρόνο, του χρόνου τέτοιο καιρό. Όχι. Λέτε ότι θα λύσουμε μόνο ένα θέμα όπως ηχείος, ενώ θα αφήσουμε τη Μόρια. Λέω ότι αυτό το οποίο ανακοινώσετε ότι το Νοέμβριο θα κάνετε 4.000 μετακινήσεις, ουσιαστικά άντε οριακά να λύσει το πρόβλημα της ηχείου, αν δεν έχουμε κανένα. Τίποτα άλλο. Η κατάσταση στη Μόρια. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ φορτωμένη. Και σε άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι απαράδεκτη. Προφανώς. Και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποσυμφορήσουμε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να λέμε την ίδια στιγμή ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση στη Σάμμο, στη Μόρια, στη Χίο και αλλού, και να λέμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε 100 ανθρώπους που θα είναι οικογένειες με παιδιά σε κάποια δωμάτια, σε κάποια ξενοδοχεία. Ήταν λάθος το καλοκαίρι, δεν έγινε αποσυμφόρηση στα νησιά. Τι είναι το λάθος, αν έγινε αποσυμφόρηση ή αν θα πρέπει να γίνει οργανωμένα? Δεν έγινε αν καθυστερήσατε. Που το καλοκαίρι σταμάτησε να παραδέχεστε ότι καθυστερήσατε. Εδώ επιδείξατε εδώ χαμηλά το βασικό ζητούμενο είναι να μπορέσουν να πτυχθούν και τα τέσσερα σκέλη της πολιτικής. Το να αρχίσει να κάνει αποσυμφόρηση χωρίς να έχεις εξηγήσει ότι έχεις και τα υπόλοιπα που έρχονται και ακολουθούν και υλοποιούνται, θα ήταν μεγαλύτερο λάθος, θα έχει μεγαλύτερο, Υπουργέ, θα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Όσο μιλάμε και μας αναπτύσσεται. Τώρα συζητάτε για το αν υπάρχει αντίδραση στην Ενδοχώρα. Έχετε παροξενημένη καταστασία και αντίδραση στην Ενδοχώρα. Εμείς δεν θα αφήσουμε τα νησιά και τους ακρίτες μας να σηκώσουν όλο το βάρος. Για την αντίδραση στην Ενδοχώρα, όσο μιλάμε.